Μόνο άρματος
σημαίνει καρναβάλι χωρίς αντιπάλους. Σημαίνει όμως και κάτι πιο σημαντικό. Ανθρώπους που αγαπούν το καρναβάλι και δεν αφήνουν την παράδοση να σβήσει. Τα ψάρια, χωρίς το κίνητρο του ανταγωνισμού, έβαλαν τα δυνατά τους και έδωσαν στην Αγιάζο για μια ακόμη φορά ένα χρωματιστό και δροσερό καρναβάλι. Όταν οι απόκριες πλησιάζουν στην Αγιάσο, όλοι μιλούν για το καρναβάλι. Αγωνιούν για το καρναβάλι που έρχεται και θυμούνται αυτά που πέρασαν. Αυτή είναι η σάτιρα του Μινά το 1968. Το θέμα ήταν οι 12 θεοί του Ολύμπου. Εγώ θυμάμαι τότε ήταν μια πυραμίδα, μια τεράστια σκάλα όπου το πάνω μέρος ήταν ο Δίας και γωνία από τα πλάγια ήταν οι 12 θεοί, οι υπόλοιποι θεοί. Αυτή είναι η Ήρα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η σάτιρα του οι αστροναύτες, του Απόλλων 9 ήταν τότε, το 1969. Πάλι του σάτιρα του Μινά. Ήταν ο πύραυλος τότε. Και εδώ είναι η επόμενη χρονιά, 1970. Σάτιρα πάλι Μινά. Το θέμα οι κουρσάροι, οι τρεις κουρσάροι. Ένα τεράστιο καράβι, πολύ ωραία δουλειά, θυμάμαι. Εντυπωσιακό, τεράστιο και ήταν τόσο μεγάλο που στο δρόμο ανεβαίνοντας για να έρθει, θυμάμαι ότι έσπασε ένα δέντρο, δεν χωρούσε να περάσει και έσπασε ένα δέντρο στο κατάρτι. Το 72, σάτιρα Μινά, με θέμα Μέγας Αλέξανδρος και Διογένης. Θυμάμαι το Διογέννη τότε που βγήκε μέσα από αυτό το πιθάρι και είπε συγκεκριμένα, κάτσε να το βρω, όταν πρωτοβγήκε είπε ένα στίχο χαρακτηριστικό, θα το διατάξω, έβγα δάσκαλε απόξω, το λέει ο Μέγας Αλέξανδρος. Έβγα δάσκαλοι από...